Καλή σήμερα. Άγρια, εγκληματική ενέργεια. Για τη 17 χρόνια. Ένα 22χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του. Μέσα από διευκρινίσεις συνθήκε συνθήκες ακόμα, δεν ξέρουμε τι συνθήκες. Δεν είναι αδιευκρινίσεις εντελώς. Τα πρώτα σημάδια και οι πρώτες λέξεις και οι πρώτες αφηγήσει μας λένε για ε, ερωτική αντιζηλία. Μα λένε ότι είναι Α, ζευγάρι. Μάλιστα. Τα 17 δύο κορίτσια χρόνια με τα είχαν 20 σχέση με τα δύο διάχρονη, 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 Είχαν σχέση ερωτική και επάνω σε έναν καύγα ερωτικής αντιζηλίας ε, της κατάφερε στο σβέρκο και στο λαιμό μπροστά πάρα πολλά χτυπήματα με ένα κουζουνομάχαιρο με αποτέλεσμα να ξεματώσει η άτυχη 22χρονη και να ε, πεθάνει. Ε, είναι βαρύτατη η ψυχική νόσος η οποία αντιμετωπίζει η νεαρή. Ε, στην αστυνομία όταν την πήγαμε είχε ε, φάσεις ε, κατατονικές, μιλούσε, μιλούσε ακατάληπτα, ε, επανέρχονταν στα λογικά της, έχει πρόβλημα. Πολύ σοβαρό ψυχολογικό. Από και πέρα σχηματίζεται δικογραφία από εμά, η οποία ότι θα πάει στην εισαγγελία Αθηνών Ακολου... για το περαιτέρω και έγινε η σύλληψη. Ακολουθούσε μια, μια, μια αγωγή από ό,τι κατάλαβα. Αλλά εάν το παιδί είχε τόσο σημαντικό πρόβλημα, γιατί, γιατί ήταν έξω, Ψυχίατροι θα μα τα πούνε αυτά. Δηλαδή, αν το παιδί ήταν επικίνδυνο και για του άλλου και για τον εαυτό του. Ε, 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 Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτή. Και όταν καταλάβει. μάλιστα είχε γονιό γιατρό. Να σα εξηγήσω. Γιατρός. Υπάρχουν πολλοί ψυχασθενεί, οι οποίοι νοσηλεύονται και κάποια στιγμή ηρεμούν, είναι σε φάση ήρεμη και με μία αγωγή, ε, είναι έξω κανονικά, αλλά αρκεί πάντα να παίρνουν τα φάρμακά τους. Μερικέ Μερικές ναι. φορές ε, αυτά από μόνοι τους διακόπτουν την αγωγή τους και υποτροπιάζουν και έχουμε πάρα πολλά εγκλήματα, όπως και εσείς δημοσιογραφικά τα ξέρετε, από ανθρώπους ναι. οι οποίοι πάνω στον υποτροπιασμό τους λόγω του ότι δεν λάβαναν τις αγωγές τους έχουν κάνει εγκλήματα, θυμάστε ε, στην επαρχία ο άλλος είχε σκοτώσει την οικογένειά του ολόκληρη, είχε βάλει στο ψυγείο, θυμάστε την περίπτωση, ναι, από ψυχασθενείς ε, είναι με ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει κοινωνική διάσταση περισσότερο. Mm -hmm. Αστυνομικά η ουσία είναι ότι χάθηκε μία αθόη, 20 22χρονη κοπέλα. Έχουν εξάρσει και οι θέσει οι ασθενεί αυτοί. Mm -hmm. Οπότε πρέπει να είναι σε συνεχή παρακολούθηση. Και από εκεί και πέρα μην να είναι. να μόνοι του και τα λοιπά, ε. Ε, Βέβαια. Και θα πρέπει να παρακολουθούνται από τον γιατρό του. Mm -hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό Αλλά ότι έπρεπε μια αγωγή πολύ βαριά τώρα Εδώ δεν ξέρουμε τι, τι και πώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς ναι. οπότε δεν μπορούμε δεν να μιλούμε Όμως, αυτά, όμως σε οι ασθενεί αυτοί πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση